Στηρίζουμε εθελοντικές δράσεις. Το τελευταίο διάστημα επικοινωνούμε, καταγράφουμε ρεπορτάζ, συνδέσεις με επίκεντρο εθελοντικές αιμοδοσίες και την περασμένη εβδομάδα καλύψαμε τρεις εθελοντικές αιμοδοσίες και τον σχετικό προγραμματισμό. Τώρα, πολιτική προστασία, Ερυθρός Σταυρός, Νεολαία Κισάμου και Πολιτιστικός Σύλλογος Δραπανιών συνεργάζονται προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένας εθελοντικός καθαρισμός στην παραλία Δραπανιά στην Κίσαμο. Θέλω να συνδεθούμε και να μιλήσουμε με την κυρία Βίκη Μαρακάκη, υπάλληλος κοινοφελούς επιχείρησης στο Δήμο Κισάμου. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Κάπως έτσι ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή και για συμβολικούς λόγους. Μια όμορφη εθελοντική δράση, ειδικά σε μια περιοχή, είχαμε και το σχετικό ναυάγιο, σωστά, που έχει έτσι επιβαρυνθεί κατά κάποιο τρόπο. Ναι, είχαμε ένα ναυάγιο την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Ευτυχώς δεν είχαμε απώλειες ανθρώπινης ζωής. Το βασικό. Και ούτε κάποια ρήπα. Δεν είχαμε απώλειες, λέω, από το ναυάγιο. Ναι. Κάποιας ανθρώπινης ζωής. Και ούτε είχαμε απώλειες, ούτε είχαμε κάποια ρήπανση, ευτυχώς, θαλάσσια. Οπότε πού θα επικεντρωθείτε. Όμως είχαμε πολλά. Ορίστε. Οπότε πού θα επικεντρωθείτε. Θα επικεντρωθούμε λοιπόν στον καθαρισμό της ακτής. Ο οποία η ακτή, λόγω του ναυάγιου και της κακών καιρικών συνθήκων, έχει βγάλει πάρα πολλά απορρίμματα στην παραλία. Ναι. Όχι μόνο ξύλα και πλαστικά μικρού μεγέθους, αλλά τεράστια και ογκώδη αντικείμενα. Μάλιστα. Δεν σας ακούω ναι. Μα ακούτε, εγώ βέβαια, δεν σας ακούω πάρα πολύ. Μια χαρά. Οπότε συνεργάζεστε. Και μέσα από αυτή τη συνεργασία και το αποτέλεσμα που θα προκύψει και ένα ηχηρό μήνυμα, ένα μήνυμα εθελοντισμού. Και κάνετε και πραγματοποιείτε αυτή την πράξη, αυτή την κίνηση, αυτή την πρωτοβουλία αρχές Φλεβάρι. 5 Φεβρουαρίου συγκεκριμένα, ναι. Το Σάββατο, δηλαδή, ναι. Το Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου, το Σάββατο, ναι. Που μας έρχεται, 2,5 ώρα, η κίνηση θα γίνει από το Δημαρχείο Κισάμου. Εκεί θα μαζευτεί όλος ο κόσμος που θέλει να μεταβεί στην περιοχή. Κάποιοι ίσως να μην έχουν κάποια μεταφορικά μέσα. Θα υπάρχουν μεταφορικά μέσα. Ναι. Θα δώσουμε σε όλους σακούλες και γάντια. Μπράβο. Καλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο. Επικαλούμαστε λοιπόν στο εθελοντικό πνεύμα και στην οικολογική συνείδηση. Ζητάμε λίγο από το χρόνο τους, ώστε να καθαρίσουμε μια παραλία που πραγματικά η παραλία του Δραπανιά είναι μια παραλία άπειρου κάλους, η οποία προσελκύει πλήθος κόσμου, τόσο των επισκεπτών ντόπιων, αλλά και ξένων. Μάλιστα. Οπότε πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτά τα απορρίμματα δεν μπορεί να τα μαζέψει κάποια υπηρεσία. Έτσι λοιπόν η πολιτική προστασία του Δήμου μαζί με τον Ερυθρό Σταυρό που πάντα είναι δίπλα μας, η Νεολαία Κισάμου που και αυτή είναι πάντα δίπλα μας, και όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο πολιτιστικός σύλλογος του Δραπανιά, όλοι αυτοί λοιπόν καλούμε και όλους τους πολίτες να συμμετέχουν σε αυτή την εθελοντική δράση το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά και εδώ είμαστε να μεταφέρουμε και το αποτέλεσμα. Μια δράση που είμαι σίγουρος θα επαναληφθεί πάλι μέχρι το καλοκαίρι. Να είστε καλά, κυρία Μαρακάκη. Μπράβο και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν,